μένουν δύο κορίτσια. Είναι η Μαρία, που προς το παρόν είναι ζευγάρι με τον Θοδωρή, και η Χριστίνα, που προς το παρόν είναι ζευγάρι με τον Γιώργο. Μαρία και Χριστίνα, θα σας ζητήσω να σηκωθείτε όρθιες. Βρίσκομαι εγώ και η Μαρία, να περιμένουμε να δούμε ποια από τις δύο εν τέλει θα γίνει η κοπέλα του Αλέξανδρου. Κρύος υδρότας μου είχε λούσει την ώρα, αυτό αισθανόμουν. Θα επιλέξω το συγκεκριμένο κορίτσι, γιατί πιστεύω ότι το ραντεβού ήταν πιο πετυχημένο. Ναι, βρήκα πιο πολλά κοινά. Σε ποιο κομμάτι? Στη συζήτηση που είχαμε, ανάμεσα στα ενδιαφέροντά μας, στις απόψεις μας. Πιστεύω ότι είχαμε πιο πολλά κοινά από ότι πρόλαβα να συζητήσω με τα άλλα τα κορίτσια και νιώσα και πιο κοντινή την άβρα της εκείνη την ώρα. Ωραία. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι? Το κορίτσι που επιλέγω είναι... η Χριστίνα. Είμαι χαρούμενη, γιατί ο Αλέξανδρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εάν εξ αρχής είχε έρθει στο παιχνίδι, θα πάταγα την καρδούλα, θα τον επέλεγα κι εγώ. Οπότε, ναι, χάρηκα πάρα πολύ με την απόφασή του. Αλλά όλο αυτό ήταν και λίγο αμήχανο και για τον Γιώργο. Εντάξει. Θα σου ζητήσω τώρα να πας να καθίσεις δίπλα στο κορίτσι σου και να έρθει ο Γιώργος εδώ που είναι πάλι single.